Μάνια Μπικόφ. Το Μπικόφ από πού προέρχεται? Προέρχεται από τον μπαμπά του μπαμπά μου, ο οποίος ήταν Ρώσος στο βασιλικό ναυτικό και στο δικό του εμφύλιο το πλοίο τους βρισκόταν στην Ελλάδα και έτσι έμεινε στην Ελλάδα. Και έτσι γεννήθηκε ο μπαμπάς μου και τα συνέχισε αυτό το όνομα. Και ασχολήθηκες με το πόλο σε πρώτη φάση στη ζωή σου. Ναι, πολλά χρόνια. Ναυτικό αμιλοχανίων, μετά πήρα μεταγραφή στη Βουλιαγμένη. Εκεί ήταν τα καλύτερα, ας πούμε, χρόνια του πρωταθλητισμού σαν πολίστρια. Έπαιξε εθνική ομάδα, μπήκα στη Γυμναστική Ακαδημία. Ολοκλήρωσα την υπηρεσία μου ως υδατοσφαιρίστρια σε διάφορες ομάδες. Κρέμασα το σκουφάκι μου στον Ολυμπιακό Πειραιά και έπαιξα οικογένεια. Και μετά την οικογένεια, τρίαθλο. Ναι. Το τρίαθλο πώς προέκυψε? Η δική μου επαγγελματική απασχόληση είναι μια σχολή ναυαγωστικής. Θα πούμε για αυτά μετά. Μέσα από αυτό καλύπτουμε όλους αυτούς τους αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα με πρώτες βοήθειες και ναυαγωστική. Οπότε το ζούσα εκ των έσω και το ζήλευα. Και λέω, εντάξει, μπορώ να το κάνω. Και το πήρα απόφαση πέρυσι την άνοιξη. Με το ποδήλατο και το τρέξιμο. Είχες επαφή ξανά, το σου τρέξιμο, άρεσε? Καλά, με το τρέξιμο έτρεχα πάντα. Έτρεχα όποτε ένιωθα ότι πιέζομαι πολύ, έτρεχα. Ψυχοθεραπεία. Forest Gump. Κάπως έτσι. Έτρεχα. Έκανα και τον πρώτο μαραθώνιο πέρυσι, φέτος έκανα τον δεύτερο. Με το ποδήλατο τώρα τα βρίσκουμε. Η σχέση μας είναι πιο φρέσκια. Πρόσφατα έλαβες μέρος και σε έναν διεθνή αγώνα στο Μπαχρέιν. Για πες μας για την εμπειρία αυτή. Ήταν ένας αγώνας challenge, απόσταση half Ironman, που σημαίνει 1900 μέτρα κολύμπι, 90 χιλιόμετρα ποδήλατο και 21 χιλιόμετρα τρέξιμο. Ήταν ο δεύτερος μου τέτοιος αγώνας, αλλά ο πρώτος που πήγα έτσι συνειδητοποιημένη. Ο πρώτος ήταν τον Αύγουστο στην Βουδαπέστη και πήγα να δω τι γίνεται. Ξετρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Η αντοχή και όλα τα αθλήματα αυτά αντοχή ταιριάζουν εμένα περισσότερο από τα sprint και όλα αυτά. Πήγα στο Μπαχρέιν, ήμουν πολύ τυχερή που συμμετείχα σε αυτή την πρώτη διοργάνωση εκεί. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, πλουσιοπάροχη, με πάρα πολλές συμμετοχές από 42 διαφορετικά κράτη. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Το διάστημα που σταμάτησες το πόλο μέχρι να ξαναρχίσεις το... Τον αθλητισμό, ναι. Στην ουσία είναι πολλά χρόνια, είναι γύρω στα 10 χρόνια. Πάρα πολύ. Από τον πρωταθλητισμό. Αλλά στην πραγματικότητα ο αθλητισμός δεν έχει φύγει ποτέ από τη ζωή μου. Πάντα έβρισκα έναν τρόπο να κάνω κάτι, είτε γυμναστήριο, είτε τρέξιμο έξω, είτε ανοιχτή θάλασσα. Τέλος πάντων, η διέξοδός μου στην καθημερινότητα είναι πάντα μία μορφή αθλητισμού. Και τώρα, ας πούμε, έχεις ξαναξεκινήσει και ποιοι είναι οι στόχοι πια? Ένα πάρα πολύ καλό που έχει το τρίαθλο είναι ότι είναι ένα άθλημα που ανεξάρτητα την ηλικία σου μπορείς να έχεις υψηλούς στόχους σε σχέση με την ηλικιακή σου κατηγορία πάντα. Πολύ λυπάμαι που το τρίαθλο δεν μπήκε στη ζωή μου μία δεκαετία πριν, αλλά είμαστε μια χαρά, ξέρω που βαδίζω. Στη Βουδαπέστη, ας πούμε, ήμουν 17η στην κατηγορία μου, στο όσο Μπαχρέιν ήμουν 9η. Για μένα αυτό είναι ένας, όχι αγώνας με τον εαυτό μου, αλλά τέλος πάντων στόχοι μου είναι πάντα να βελτιώνομαι εγώ για να νιώθω καλύτερα. Είναι εγκεφαλικό το τρίαθλο και όπως πολλά αθλήματα αντοχής, πολύ απαιτητικό. Προπονείσαι μόνη σου ή... Μέχρι και τώρα ήμουν εγώ προπονήτρια στον εαυτό μου και ο Σπύρος, ο άντρας μου, που είναι και αυτός γυμναστής. Τώρα για τις ανάγκες του Ironman, θα κάνω ένα ολόκληρο Ironman στις 12 Ιουλίου στο Ροχ στη Γερμανία. Για αυτόν τον αγώνα αποφάσισα να έχω προπονητή, ο οποίος θέλω να με χαλιναγωγεί και καθοδηγεί. Γιατί ενθουσιάζομαι και κάνω παραπάνω πράγματα που πρέπει. Και τώρα πρέπει να πάω με σύστημα. Θα είναι ένας αγώνας μεγάλος, 13 με 14 ώρες. Ο προπονητής μου λέει κάτω από 12. Εγώ πιστεύω περισσότερο. Οπότε οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές. Υπάρχει συνεργασία τώρα με κάποιον προπονητή, δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα? Έχουμε ξεκινήσει τα πρώτα. Κάποιες τριγωμετρήσεις, κάποιες απλές προπονήσεις. Είχαμε συνεργαστεί λίγο και για το μαραθώνιο. Θες να μου πεις ποιος είναι? Αλέξης Γκέλης λέγεται. Και έχει και ένα σωματείο
ιδρύσει τριάθλου που ασχολείται κυρίως και με μικρά παιδιά, που είναι το μέλλον. Θες να μου πεις τις διαφορές ανάμεσα στα ομαδικό άθλημα που ήσουν και στο ατομικό. Πώς το αντιμετωπίζεις, πώς το βιώνεις. Σε γενικές γραμμές οι διαφορές είναι πολλές. Στην ουσία νομίζω ότι ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το ατομικό άθλημα αποδίδει ο κόπος ο προσωπικός σου. Οπότε όσο πιο πολύ κουραστείς και όσο πιο πολύ προσπαθείς, τόσο πιο κοντά στο στόχο σου είσαι. Κάτι που στο ομαδικό άθλημα δεν μπορείς να το διασφαλίσεις, γιατί εξαρτάται την απόδοση όλης της ομάδας, από την ημέρα που θα βρεθεί, από άλλους αστάθμιους παράγοντες. Η διαδικασία όμως που έχει περάσει από ένα ομαδικό άθλημα, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό προσόν για ένα αθλητή, ακόμα που κάνει ατομικό άθλημα και που έχει κάποιους υψηλούς στόχους όπως έχω εγώ, γιατί έχεις μάθει να δουλεύεις υποπίεση, να κρίνεσαι συνεχώς, γιατί σε μια ομάδα, καλός ή κακός, κρίνεσαι, συνεχώς προσπαθείς να είσαι καλύτερος για να διεκδικείς τη θέση σου, στην Εφτάδα, σε εμάς το πόλο, οπότε στο ατομικό άθλημα γίνεσαι καλύτερος. Και η ναυαγοσωστική πώς προέκυψε, ήταν στο μεσοδιάστημα, ήταν μετά το πόλο, πώς ασχολήθηκες με την ναυαγοσωστική. Είναι από όταν ήμουν 18 χρονών στα Χανιά που έπαιζα πόλο. Τότε εκπαιδευτήκαμε πρώτη φορά από το Βαβαρικό Ερυθρό Σταυρό και εργαστήκαμε σαν ναυαγό. Ήμασταν οι πρώτοι ναυαγοσώστες που δούλεψαν στα Χανιά. Και στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Στην Ελλάδα υπήρχαν κάποιοι που είχαν πάντα σχέση με τις αμερικάνικες βάσεις. Okay. Όπου υπήρχαν αμερικάνικες βάσεις ήταν αντιμένοι ναυαγοσωστικοί. Αλλά σαν εμείς στην ναυαγοσώστες ήμασταν όντως από τις πρώτες πόλεις. Και στη συνέχεια δούλεψα στην αμερικάνικη βάση. Εκπαιδεύτηκα εκεί σαν εκπαιδεύτριά τους. Μετά βρέθηκα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία όπου είμαι και εκπαιδεύτριά τους. Και κάπως έτσι πήγε την ναυαγοσωστική παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα πια από το 2000 είναι και η επαγγελματική μου δραστηριότητα αυτή. Και έχετε κάποια σχολή? Έχουμε μία σχολή, τη Life Gardelas, είναι στη Συγκρού. Και το κύριο αντικείμενό μας είναι η ναυαγοσωστική και οι πρώτες βοήθειες. Όπου εκεί μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να ασχοληθεί με την ναυαγοσωστική. Αν θέλει κάποιος να εργαστεί, θα πρέπει η μόνη προϋπόθεση να είναι από 18 χρονών και πάνω. Από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Ένας γονιός που πρέπει να μάθει κάποια βασικούς κανόνες ασφάλειας για το παιδί του. Κάποιος που λόγω επαγγέλματος βρίσκεται με σκάφος συχνά στο νερό. Οι γυμναστές, οι προπονητές. Οποιοσδήποτε στην ουσία, είτε για τον εαυτό του, είτε για τους άλλους, είτε για να εργαστεί. Μάνα, πρωταθλήτρια, ναυαγοσώστρια, τι είναι πιο δύσκολο? Τίποτα δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι άμα τα έχεις βρει λίγο με τον εαυτό σου, με τις προτεραιότητες που έχεις στη ζωή σου και μια ευτυχισμένη γυναίκα είναι μια ευτυχισμένη σύζυγος, μια ευτυχισμένη μαμά και μια χαρούμενη αθλήτρια όταν βρίσκει χρόνο να κάνει προπόνηση. Πάντα τέτοια λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.